Σταδία είναι ένα σεζόν. Είναι για τα χρόνια δουλειά, είναι για παιδιά. Βγάλαμε καμία είδηση. Έρχεται κανένα. Δεν ξέρω. Ο σκάφος πώς το πήρε. Φουσκωτό. Ναι. Πώς το πήρε. Σε είχε ρωτήσει. Ναι, ναι, το συζητήσαμε. Επομένως, εγώ και από ό,τι κατάλαβα. Γιατί επειδή αυτό είχε παλιότερα ένα. Όχι φουσκωτό, ένα που υποτίθεται ότι κοιμόσουν μέσα. Τέλος πάντων, τάφος, πώς το λένε αυτό. Μπορείς να κοιμηθεί ποτέ δεν μέσα. Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τα για όσους δεν ξέρουν, είναι το τάφος, λέμε, είναι. Στην Παξινό είναι ένα μικρό σκαφάκι που έχει μέσα μια καμπινούλα. Καμπινούλα και αν έχει κλειστοφοβία. Ναι. Και πολύ ευείον αυτό το όνομα, βέβαια. Έτσι το λένε. Είναι στην γλώσσα ναι, την δική σα. Αυτό ο τάφο. Του είχα πει από το να έχει ένα αυτό που. Τον τάφο. Ναι, και ότι χρειάζεται και μια συντήρηση που αυτό είναι για έναν άνθρωπο που έχει μια μεγάλη οικονομική άνεση. Δεν μπαίνει σε ένα φουσκωτό μικρό που σου αρέσει η θάλασσα. Να βγούμε για τον τάφο αυτό το Λάζαρο. Ναι, να βγούμε και. Να μην κοιμόμαστε μέσα. Άμα θε πα για κοιμήσε μέσα στον τάφο. Μην κοιμήσε μέσα στον τάφο. Για πόσο καιρό. Ένα καλοκαίρι το βγάλαμε έτσι. Και πώ, και εγώ από το Κιλκί τώρα. Μέσα στον τάφο ξυπνούσα το πρωί ζαλισμένη Παναγία μου. Θέλω να πέσω κάτω. Εσύ έχει φίλου, φίλε σε αυτό που λέμε τηλεόραση. Δεν θέλω να δικήσω και να μου πω κάποια ονόματα. Θα σα πω όμω τη Ράνια, τη Θρασιά. Που ενώ μέσα στο Άλτερ δεν κάναμε τόσο παρέα, αλλά μετά ξέρει η ζωή. Δεν κάνατε παρέα στο Άλτερ. Κάναμε, αλλά δεν ήμασταν φίλες, τόσο φίλες, πολύ. Κατάλαβε. Τώρα μου γίνει κάτι, θα την πάρω τηλέφωνο. Με τη Σταματίνα, τι και τη Σταματίνα. Είναι φίλη σου. Τη θεωρώ, δηλαδή θεωρώ ότι αν. Εάν με πάρει τηλέφωνο. Θα έχει χώρο στη Σταματίνα. Όχι, όχι, ποτέ. Ίσα, ίσα, αν κάτι σημαντικό συμβεί. Συνήθως το δυσάρεστο πάει στο μυαλό μας, χτύπα ξύλο. Θα είμαι εκεί και θα είναι εκεί. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δηλαδή, αν πάρω τώρα και μπορεί να έχουμε να μιλήσουμε και 5 μήνες. Και τη πω, θέλω σταματήν αυτό. Θα μου το κάνει 100%. Με ποια γυναίκα θα μπορούσε να κάνει. Αλλά δεν έχουμε την καθημερινή επαφή, καταλαβαίνω.